σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σόποτο και Αλανταλόν για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, πρεμιέρα λοιπόν για τις δύο αυτές ομάδες. Το μάτς ξεκινάει με το Σόποτο να έχει την πρώτη επίθεση και τον Σοφιανόπουλο να παίρνει το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Είναι άστοχο, δύο ομάδες οι οποίες ρίχνονται στις επίσημες υποχρεώσεις τους. Από τη μία του Σοποτό ξεκινάει με γκόλια Καρατζά, Σουσιανόπουλο, Σαλιδόπουλο και Κουτσουρί στην πεντάδα του. Ενώ από την άλλη για τους Αλαντάλων έχουμε Αθανασάκο, Βαγγέλη, Γυρούκη, Τενίδη και Μένεγα. Και η κόκκινη τώρα στην πρώτη προσπάθειά τους για καλάθι. Ο Καριοφίλης είναι στην πεντάδα, με συγχωρείτε. Δεν είναι ο Μένεγας. Παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Ο Κουτσουρίς έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του, πάει από τα αριστερά σε ένα δύσκολο, σε μια δύσκολη προσπάθεια θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Βαγγέλης λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, στέκεται για δύο από μέση απόσταση, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Θεανόπουλος αφήνει στον συμπαίκτη του στον Γκόλια. Βρήκε και πάλι χέρι με χέρι εκείνος, Κουτσουρίς, Γκολιάς, βρήκε χώρο για να εκτελέσει όχι καλά. Καρατζάς από κοντά θα το βάλει για το 4-0. Τενίδης. Ψάχνουν ακόμα σκόρη κόκκινη. Βαγγέλης με πλάτη κλείσει από δύο. Έφαγε την προσπίση ο Κουτσουρίς, βγαίνει το καλάθι. Ο Χτενίδης ωστόσο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές και έχει και την ευκαιρία τώρα να σπάσει το ρόδι και για τους Αλαντάλων. Το Σοποτό το οποίο αγωνίζεται στην Master League, στο πρωτάθλημα. Είναι από την άλλη Αλαντάλων θα αγωνιστούν φέτος στην Evolution. Τενίδης αστόχησε και στις δύο βολές του. Δεν μπορείς έτσι να ανοίξει λογαριασμό. Μια προσποίηση, εκτέλεση στην συνέχεια από τον Καρατζά. Όχι καλή. Ανασάκος. Σηκώθηκε, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Κουτσουρίς. Ένα σουτ για τρεις πόντους από το πλάι, αυτό έχισε στην προσπάθεια του Ψαλιδόπουλος. Βαγγέλης. Άφησε έξω, Αθανασάκος θα το πάρει από την κορυφή και θα το βάλει. 4-3. Πρώτο καλάθι και για τους φιλοξενούμενους. Κουτσουρίς πάει στα δεξιά. Βρήκε τον Καρατζά, αυτός άφησε έξω στον Γκόλια. Έψαξε τον διάδρομο, έπαιξε εξαιρετικά με τον Καρατζά. Πάρα πολύ όμορφη δημιουργία από τον Γκόλια, τροφοδότησε υπέροχα τον ψηλό. Πήγαινε σε αξιοποίηση την ευκαιρία του πόδι τώρα από τον Ψαλιδόπουλο, από τον Σοφιανόπουλο, με συγχωρείτε. Κατοχή για τους Αλαντάλων. Βαγγέλης. Αθανασάκος βλέπει τις επιλογές του. Από κοντά ο Βαγγέλης, καλάθι και φάουλ.
στο μάτς ο Κουκούλης τώρα για το σωποτό. Αστοχή στη συμπληρωματική βολή του Βαγγέλης, παραμένει το 6-5. Έχει μείνει ξεχασμένος ο Κουτσουρίς κάτω από την αντίπαλη άμυνα. Δεν βρέθηκε κανείς πάνω του για να τον σταματήσει. Και έτσι έπιασε τον ύπνο τους Αλαντάλων για το 8-5. Βαγγέλης έψωσε μια πάσα όταν ήταν στον αέρα, την έκοψε ο Γκόλιας. Θα κερδίσει και το φάουλ τον Αθανασιακό. Έγινε παραφορά, Γκόλιας. Στον Κουτσουρί, εκτελεί αυτός πίσω από τα 6.75 και πάλι ο ίδιος θα εκτελέσει αυτή τη φορά από μακριά. 11-5, το σύν 6 πλέον το σωποτό. Τενίδης, άστο έξω. Ανασάκος είδε τις επιλογές του, έπαιξε με τον Βαγγέλη. Θέλει να απαντήσει εκείνος με ένα δικό του τρίποντο. Θετικό rebound από τον Αθανασάκο και καλάθι. 11-7. Γκόλιας. Ψαλιδόπουλος τον Σοφιανόπουλο και αυτούς με τη σειρά του στον Κουτσουρί. Γύρισε, έπαιξε με τον Κουκούλη. Κουκούλης, έχει τελειώσει ο χρόνος, του έμεινε η μπάλα στο χέρι. Στα χέρια, με συγχωρείτε. Δεν είχε τσεκάρει το ρολόι, δεν είχε δει ότι τελειώνει ο χρόνος. Έτσι πέρασαν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. 5 και 13 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Βαγγέλης, Ιρογυρούκης, Αναστάκος, Αργιοφίλης, προσπάθησε εκεί να βρει την τρύπα στην άμυνα του Σοποτό. Μπάλα κατέληξε απευθείας εκτός από την πάσα του. Γκόλιας. Κουτσουρίς οργανώνει και παίζει τώρα με τον Σοφιανόπουλο από αρκετά μακριά. Θα πάρει το δίποντο. Θα φαρίζουν το rebound οι κόκκινοι και φεύγει ο Βαγγέλης από τα αριστερά. Διεισδύει χωρίς να φοβηθεί. Καλάθι και φάουλ. 11-9 και πάλι ο ίδιος. Θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μένεγας πέρανε στο μάτς. Αστοχή στην συμπληρωματική βολή. Καριοφίλης. Έχουμε τζαμπολ. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Αλαντάλων. Αυτός έπαιξε τζάμπολ. Σε φέρει τώρα. Πέρασε στο παρκέ. Έγινε επαναφορά. Καριοφίλης, σε φέρει. Μενέγκας, είδε τον Καριοφίλη. Το έξω στον βολόν αυτός. Κάνει ένα κοντό σουτ. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι Αλαντάλων. Ο Βαγγέλης δεν μπορεί να ευστοχίσει από μακριά. Κατοχή. Είναι για τους κόκκινους. Όλοι στρέφουν έτσι την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Τενίδης. Πέρυσι έπαιξε με τον Βαγγέλη, άφησε έξω και πάλι αυτός. Βρέθηκε αμαρκάριστος ο Κτενίδης, αστόχησε. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Γκόλια πέρασε. Εκείνος βρέθηκε σ' αριστερά. Κουτσουρίς. Γκόλια στην κορυφή.
Γίνεται το screen. Θέλει να ξεφύγει και ξανά δύο πάνω του. Τελείωσε ο χρόνος. Ακόμη αφορά που μένει μπαλά στα χέρια του Σόποτο. Παραμένει έτσι το 11-9. Ο Λαγός πέρα στο μάτς για τους Αλανταλών. Ενώ σε φέρεις κατεβάζει. Καρδιοφίλης με πλάτη στο καλάθι. Απάντη την προσπάθεια κύλησε. Βαλαστεφάνη κατέληξε εκτός. Και τώρα Γκόλιας. Γελογιανόπουλος θα περάσει. Με το ένα χέρι προσπάθησε να τελειώσει τη φάση. Δεν θα κάνει επιτυχία. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βαγγέλης. Θα κοπεί η πάσα προς στιγμή. Ο Σεφέρης αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός, αλλά η κατοχή είναι για το Σοποτό. Γελογιανόπουλος με χώρο πήρε ένα σούτο. Ο Μαμπάλης, ο οποίος θα στόχισε και δεν αλλάξε το σκορ, παραμένει το 19. Σεφέρης. Έκανε το κόψιμο ο Βαγγέλης. Αλλά και πάλι στην περιφέρεια. Ένα βήμα πίσω, τρίποντο του Σεφέρη και μέσα για το προσπέρασμα, 11-12. Οι Αλανταλών παίρνουν το προβάδισμα για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Λάθος εδώ από το Σοποτό. Πάσα του Μπαμπάλη κατέληξε απευθείας εκτός. Έχουν ευκαιρία τώρα να αυξήσουν το προβάδισμα τους οι κόκκινοι. Ευνηδιάστηκε το Βαγγέλης Γλίωτος, αν το λάθος, οι φιλοξενούμενοι. Από κοντά θα στοχίσει ο Λαγός. Αμένει ευκαιρία. Πέρασε ο Κουτσουρίς, έφτασε μέχρι μέσα, δεν το έκανε το χατήρι μπαλά, χάνονται κι αυτά. Έχουν αρκετή ώρα να σκοράρουν, το 11-15 έχουν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Έχουν κάνει ένα σερί 7-0, οι φιλοξενούμενοι δεν θα το αυξήσουν τώρα με το σύντου Σεφέρη. Νέα ευκαιρία με τον Λαγό, ούτε αυτός μπορεί και καθαρίζει ο Κουτσουρίς στη φάση. Τσεκάρει και το ρολόι, πλησιάζει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Γύρισε Αγγελογιανόπουλος ανάποδο lay-up για το 13-12. Καλάθι μετά από ώρα για τους πράσινους. Βαγγέλης. Και πάλι Σεφέρης. Ανεβάζει ταχύτητά του, καθαρή άμυνα από τον Κουτσουρί. Κουτακάκος. Γελογιανόπουλος στην κορυφή για τρεις, όχι. Άλλος ο Λαγός. Βαγγέλης. Απόκλιση 30 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Βαγγέλης κρατάει. Θα γίνει αλλαγή στο μαρκάρισμα. Υπάρχει φαουλ. Είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Τέταρτο ομαδικό για το Σοποτό, 6 δευτερόλεπτα τώρα. Ένα σούτ υποπίεση από τον Βαγγέλη, όχι καλό. Καρδιοφίλης πήρε την δεύτερη ευκαιρία, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Φινάλε στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 13-12. Μόλις και στην δεύτερη περίοδο
με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 13-12, 16-12 τώρα από τον Χιρακάκο. Θα αλλάξει το σκορ 16-12 στο σύν 4 πλέον προς το φωτό. Υπενθυμίζω έκαναν νωρίτερα το προσπέρασμα τους οι Αλαντάλων. Ωστόσο, με καλά στο Αγγελογιαννόπουλο πέρασαν και πάλι μπροστά οι γηπεδούχοι. Ιωάννου έφτασε η μπάλα ωραία στον Σαλιδόπουλο, δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του και πήρε ο Σεφέρης. Αυτός κατεβάζει. Βαγγέλης έβρικε χώρο για να σκουτάρει. Σεφέρης πήγε εκεί με ένα περίτεχνο τρόπο να του πασάρει. Έγινε το λάθος τελικά για Ψαλιδόπουλος. Αφήνει στον Μπαμπάλη, θα στοχίσει αυτός. Σεφέρης έρχεται από μακριά για να καθαρίσει τη φάση και να βγάλει την επίθεση στην ομάδα του. Νέο λάθος από τους Αλαντάλων. Μπαμπάλης Αγγελογιαννόπουλος ήρθε με φόρα 18-12. Στην 6 με ένα σερί 5-0 οι γηπεδούχοι. Βαγγέλης θα βάλει απλώς στο χέρι του από πίσω, θα του κάνει το φάουλ και από το πλάι επανέφερε ο Μένεγας. Σεφέρης έπαιξε με τον Καριοφίλη. Ο Μένεγας τώρα είδε την κίνηση του Βαγγέλη, προλαβαίνει στο τσακτοφωνόμετρο. Ο Καριοφίλη σε καλύτερη θέση θα το χάσει. Αρκετές τέτοιες χαμένες προσπάθειες έχουμε δει σήμερα και από τις δύο πλευρές. Φαινομενικά εύκολα καλάθια έχουν χαθεί και από τις δύο ομάδες. Ιωάννου για δύο, θα το κάνει το χατήρι μπάλα. 20-12. Στο σύν 8 με το σερί του Σοποτό να συνεχίζεται. Σεφέρης θέλει να το σπάσει, δεν θα τα καταφέρει. Ιωάννου είδε τον μπαμπάλι που έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Εξαιρετικά αυτός θα πασάρει τον ερχόμενο Χιτακάκο. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, πάρα πολύ όμορφη ασίστ. Και 22-12, ενώ πάμε και σε time out για τους Αλαντάλων. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των Αλαντάλων, οι οποίοι δεν πήγαν καλά στη δεύτερη περίοδο. Βλέπουν τους αντιπάλους τους να έχουν κάνει ένα σερί 9-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά της περίοδου και να έχουν φτάσει πλέον στο σύν 10, 22-12, δείχνει τώρα φωτεινός πίνακας. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Λαγός, θα βρει ένα δύσκολο καλάθι μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο, 22-14. Χιτακάκος βρήκε τον Σαλιδόπουλο στα αριστερά. Γελογιαννόπουλος πήρε το σκριν. Μπαμπάλης κρατούναν και με δυσκολία οι πράσινοι και βρίσκουν ένα τρίποντο με τον Ιωάννου. Δύο σε αυτή τη φορά εκτελεί πίσω από τα 6.75 για να ανεβάσει και πάλι διαφορά σε διψήφιο στο σύν 11 το Σοποτό. Στη μέγιστη μύτης η απόσταση που χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Βαγγέλης πάει προς τα μέσα μόνος του σε μια ατομική προσπάθεια, πολύ ωραία, 25-16. Μπαμπάλης φτιάχνει αυτή την επίθεση. Στέκεται στον αέρα, πιεζόμενος κιόλας. Μάζεψαν οι κόκκινοι και παίρνει ο Βαγγέλης τώρα για να κατεβάσει. Έπαιξε με τον Μένεγα. Ψηλότερο ο Βαγγέλης εκεί όπου δεν πήδηξε κανείς άλλος και θα αξιοποιήσει την ευκαιρία του για το 25-18. Προσπαθεί λίγο να δώσει μια όθηση επιθετικά στους Αλαντάλων.
πετυχαίνοντας τους τελευταίους πόντους της ομάδας του. Τρίποντο τώρα τον Χιτακάκο. Αστοχή και μαζεύει ο Βαγγέλης. Μένεγας είδε τον Λαγό. Έκανε την προσποίηση του εκείνος. Βρήκε χώρο, βρήκε και τον τρόπο να σκοράρει. Και να μειώσει σε 25-20. Ρίχνουν τώρα την απόσταση, πλησιάζουν στους 5 οι κοκκινοί. Ωραία, ο Αγγελογιαννόπουλος θα ξεφύγει. Βρήκε και την πάσα για την γωνία, Ψαλιδόπουλος, η μπάλα στο σίδερο. Ανακτούν την κατοχή, πράσινη. Και μείνει μόνος του Ιωάννου, το έχει αυτό το σουτ, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Σεφέρης. Θανασάκος. Λέγει να κρατήσει και να παίξει με τον Σεφέρη ξανά. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Δεν βρίσκει στόχο και μαζεύει ο Αγγελογιαννόπουλος. Τακάκος. Άσε στον Τσαλιδόπουλο, πήρε και πάλι για να εκτελέσει τώρα αυτός και θα το βάλει. 28-20. Και αυτός ανεβάζει την απόδοσή του σιγά σιγά. Είναι το πιο ενεργός στο εξωτερικό κομμάτι του Σοποτό. 3-41 πριν πάμε στο ημίχρονο. Όλα αυτό είναι Μπαμπάλι. Είναι ο εξωτερικός ο Καρατζάς για λογαριασμό των πράσινων. Όπως και ο Χουλιάρας και ο Γκόλιας και ο Κουκούλης. Τέσσερα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Βαγγέλης. Άσε στον Αθανασάκο, εκτελεί αυτός από την κορυφή, μπάλα στο σίδερο. Γκόλιας πήρε και πάλι. Εκτελεί από την κορυφή. Δεν έβαλε πολύ δύναμη στο σούτ, ο ίδιος μαζί το rebound. Πουλιάρας κρατάει τώρα. Καρατζάς. Με πλάτη στο καλάθι. Κουτακάκος για δύο. Παραλίγο να μπει και να βγει η μπάλα. Ο Κουκούλης να με συγχωρείτε. Ποιος θα σκοράρει τώρα. Για το 30-20 επιστρέφουν στο συν 10 η γηπεδούχη. Ανασάκος, Λαγός γυρίζει. Σημαδεύει σωστά, 30-22. Σαλιδόπουλος αφήνει στον Γκόλια. Κούλης. Καρατζάς από κοντά με το ένα χέρι, 32-22. Τενίδης. Βαγγέλης. Θέλει να αποστάρει, πέφτει ο Καρατζάς πάνω του, θα του κάνει το φάουλ, το ψηλός του Σοποτό. Έχει το μάτσο ο Κουτσουρίς τώρα για τους γηπεδούχους. Όπως και ο Γυρούκης για τους κόκκινους ενώ μπαίνει η πρώτη βολή. 32-23. Θα μένει η δεύτερη. Λαγός καταφέρει να μαζέψει το εξωτικό rebound. Ένα σούτ από μακριά τώρα από τον Βαγγέλη εκτελεί. 32-26. Από 2 λεπτά μας από μένα ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Σταθερά μπροστά στο σκορ στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι. Με τη βοήθεια του Αμπλό προσπάθησε και ο Κουκούλης. Μια ευκαιρία τώρα για τους πράσινους. Κουτσουρίς από κοντά θα το χάσει.
Σάκος μπροστά του την μπάλα αυτή στον Βαγγέλη. Θα κοπεί αυτό με φάουλ. Τενίδης βρήκε το διάδρομο, πήγε μέχρι μέσα και σκόραρε. Χτύψε γρήγορα εκεί, δεν τον κατάλαβαν οι αντιπαλοί του, 32-28 τώρα. Καρατζάς δεν μπόρεσε να πάρει. Η τρίπλα όμως έβγηκε στην συνέχεια από τον Φενίδη. Πουλιάρας άφησε στον Γκόλια για 3, αυτός θα το βάλει. 35-28. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Φενίδης. Σάκος άφησε στον Γιρούκη, αυτό στον Βαγγέλη, μέσα η μπάλα, 35-30. Βαγγέλης πρωταγωνιστή με θυμίσει από την πλευρά των Αλαντάλων. Και συμβάλλει ώστε να παραμείνουν κοντά οι φιλοξενούμενοι στο σκορ. Αποκλήση ενός δευτερολέπτου στα δύο χρονόμετρα. Ένα δίποντο καλό τον Κουκούλη. Και συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Γιρούκη. Δεν στο παραδέχεται αμέσως, σηκώνει το χέρι του. Τα 4,5 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Έχουν άλλα δύο φάουλ να δώσουν οι κόκκινοι. Καρατζάς έχει πάρει θέση, παίρνει και το φάουλ από τον Λαγό, τρίτο ομαδικό σου. Κουτσουρίς τώρα στην επαναφορά από την baseline. Καρατζάς, 2-1, Γκόλιας εκτός ισορροπίας, όχι. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ να δείχνει 35-30 υπέρ του Σοποτό. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο. Στο 35-30 βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σκορ. Με το Σοποτό να κρατάει μια μικρή απόσταση 5 πόντων στο παιχνίδι, να κρατάει αυτό το προβάδισμα στα χέρια του. Καρυοφίλης θέλει να μειώσει. Μάλιστα με τον Φτενίδη τώρα η κόκκινη. Ωραία πάσα του. Αθανασάκος βρέθηκε ολομόναχος. Πολύ ωραία γύρισε εδώ η μπάλα. Και έφτασε ένα μαρκάρι στο Αθανασάκο που θα γράψει το 35-32. Κουτσουρίς. Κυροψαλιδόπουλος. Καλή άμυνα από τον Γιρούκη. Σοφιανόπουλος για 2. Μέσα. 37-32. Φενίδης αργά-αργά δείχνει και τις κινήσεις που θέλει να κάνουν στους παίκτες του. Βγήκε ο Βαγγέλης στην περιφέρεια για να πάρει. Φενίδης. Γιρούκης και τώρα Καρυοφίλης. Ψάχνει συμπαίκτη, επιλέγει τελικά ο ίδιος να πάρει το σουτ. Σοφιανόπουλος καθαρίζει το rebound και αφήνει στον Γκόλια. Αφήνει σταματιέται με φάουλ από τον Βαγγέλη. Τζουρίς. Αυτή στον Γκόλια βγαίνει πάνω το Φτενίδης, έπεσε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Ένα τρίποντο από τον Κουτσουρί, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη.
Ξενίδης αποφεύγει τον Σαλιδόπουλο, έχει μπροστά τώρα Σιτακάκο, έγινε το λάθος. Πήρε και πάλι το Σοκοτό με αριθμητικό, όχι 3-1-2-3 τώρα στην επίθεση. Κολιάς από την γωνία, δεν θα μπει μέσα η μπαλά, αν και φάνηκε να πηγαίνει καλό το σουτ. Ξενίδης και πάλι σε ρόλο οργανωτή. Παναστάκος παίζει με τον Βαγγέλη. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Θα παίξει το Βαλκέ. Και έχουμε και παρατήρηση στον Ξενίδη για διαμαρτυρία. Κάποιες διαμαρτύρες τώρα από την πλευρά του Σοφιανόπουλου, που ήταν και ο παίκτης που έκανε το φάουλ πάνω στον Βαγγέλη. Χαμηλά έχει δοθεί το φάουλ. Θα επαναφέρουν από την baseline τώρα οι κοκκινοί. Ξενίδης γύρισε με το δεξί χέρι, ωραία προστάτευσε την μπάλα και την άφησε στο καλάθι, 37-34. Κουτσουρίς στο μείον 3 η Αλαντάλλον, στο συν 3 το Σοποτό. Πάει μόνο στη φάση, δεν θα κερδίσει κάτι. Καριοφίλης παίζει με τον Γυρούκη. Ξενίδης, δυνατή η πάσα. Την έκοψαν όμως οι γηπεδούχοι, κρατούν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και είναι με μια δύσκολη προσπάθεια εδώ ο Καριοφίλης. Τα γράψω 37-36, φέρνει την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής. Ένα τρίποδο τώρα από τον Χιουτακάκο θα ξεχωλήσει την ομάδα του. Δίνει τη λύση με το μακρινό σουτ για το 40-36. Μαξιλαράκι 4 πόντων και πάλι για το Σοποτό. Θέλει να απαντήσει ο Γυρούκης, καθόλου καλό το σουτ. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Χιουτακάκος αφήνει στον Κουτσουρί. Υπάρχει φάουλ. Τον Αθανασάκο. Έχει πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 41-36. Ξενίδης. Φιλοθανασάκος. Γύρισε ωραία το κορμί του και με το δεξί χέρι διαμόρφωσε το 41-38. Όλιας. Στέκεται στον αέρα, κρατάει την ισορροπία του, σκοράρει για το 43-38. Βαγγελής δεν θα διστάσει να πλησιάσει. Βγήκε η άμυνα από τους πράσινους. Και τώρα Χιουτακάκος. Κουτσουρίς. Πέρασε τον Αθανασάκο. Τελείωσε τη φάση με το λέει από 45-38. Ξενίδης. Ζητάει κάποιο κόψιμο. Η πάσα του όμως εκεί θα δυσκολέψει πάρα πολύ τον Αθανασάκο. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, 5 και 20 για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Άγγελο Γιαννόπουλος θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Με θα βρει στόχο, παραμένει στο 45-38. Σε Φέρης.
επέλεξε τον Λαγό. Είδε την κίνηση του Βαγγέλη, αυτός πιέστηκε αλλά δεν κατάφερε αυτή η πίεση να του αποσοβήσει το καλά στο 45-40. Καλιδόπουλος. Στα αριστερά εκεί όπου είναι ο Σοφιανόπουλος, δεν θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν έβαλε πολύ δύναμη, ίσα ίσα. Μέσα στο Στεφάνι μπάλα, σε Φέρης. Πάει μέχρι μέσα, μόνος του, έκανε όλο το δρόμο και κέρδισε το φάουλ. Σε Φέρης τώρα στη γραμμή. Πετάει στο σκουπί για την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Κατοχή είναι και πάλι από τους Αλαντάλων. Βαγγέλης. Μένεγας. Νέο φάουλ. Αυτή τη φορά τον Αγγέλο Γιαννόπουλο. Είναι το τρίτο ομαδικό για το Σοφωτό. Δύο ομαδικά μέχρι στιγμής για τους κοκκινούς. Μένεγας βάζει την πρώτη. 45-41. Έξω η δεύτερη, η κατοχή περνάει αμέσως τα χέρια των πράσινων. Συνέχεια με Άγγελο Γιαννόπουλο. Πάει από τα δεξιά, θα τελειώσει τη φάση ίδιο, 47-41. Σε Φέρης Καλιδόπουλος έχει βγει για να τον μαρκάρει. Καρδιοφίλης. Βλέπει τις επιλογές, ωραία σκαστή πάσα για τον Μένεγα, μόνο έτσι απέναγε μπάλα εκεί πέρα. Δεν καταφέρουν να σκοράρουν οι κόκκινοι. Γκόλιας τώρα. Σε οργανωμένη επίθεση παίξει στο ποτό. Καρδιοφίλης παραλίγο να κλέψει. Κρατάει ο Σεφτανόπουλος και αφήνει στην γωνία Ψαλιδόπουλος τον Αγγελογιαννόπουλο. Εκτελεί εκείνος, όχι καλά, μάζεψε ο Καρδιοφίλης. Σε Φέρης τώρα τρέχει με τον Κόλια να τον καταδιώκει. Πάει σε μια προσωπική ενέργεια, θα του βγει σε καλό αυτή η απόφαση. Και τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν να τρέξουν με τον Κόλια και τον Αγγελογιαννόπουλο. Μπήκε δυναμικά στη φάση και το βάλε, 49-41. Πάλι ο ίδιος θα πετύχει το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι για το σύν 8 του Σοποτό. Με 2:50 ακόμα στο ρολόι πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Βαγγέλης έκανε την κίνηση, πήρε και εκτέλεσε. Κάνε έρβολο όμως. Κιτακάκος άφησε την κατάλληλη στιγμή στον Ψαλιδόπουλο, σκοράρει εκείνος και 51-41. Στο ποτό βγάζει αντίδραση και ξεφεύγει και πάλι σε διψήφια διαφορά στο σύν 10 τώρα η απόσταση. Φάουλο από τον Γκολιά. Ένα σέρι 6-0 τρέχει τώρα το Σοποτό από το 45-41. Έχουμε φτάσει το 51-41, ενώ έγινε και το τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Καρδιοφίλης άφησε χέρι με χέρι στον Βαγγέλη. Στέγεται και εκτελεί για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο, ψηλότερο Καρδιοφίλης. Θα μαζέψει το σκουπίδι και θα σκοράρει. 51-43. Έχει μαζέψει πολύ δεύτερες μπάλες ο Καρδιοφίλης, είναι αλήθεια σήμερα. Μεταλλεύεται το ύψος του. Τις ανανέωσε αρκετές επιθέσεις. Ο Σαφελανόπουλος εδώ
απαντάει με ένα τρίποντο. 54-43. Καριοφίλης με πλάτη. Ο ίδιος μαζεύει και σκοράρει στην συνέχεια με τη δεύτερη ευκαιρία του. 54-45. Ιωάννου. Μαμπαλής. Στην γωνία ο Σοφιανόπουλος κάνει το step back για να εκτελέσει ξανά. 57-45. Δεστέν εδώ ο Σοφιανόπουλος. Παίρνει το όπλο του μακριά. Ανεβάζει τη διαφορά στους 12. 57 δεύτερα πριν να τελειώσει τρίτη περίοδος. Πέρασε η πάσα για τον Μένεγα. Υπάρχουν βήματα. Μαμπάλης διασχίζει αρκετά μέτρα. Είναι στην γωνία Ιωάννου με χώρο. Και μέσα και αυτό. 60-45. Απανωτά τρίποντα και από Καριοφίλη και από Ιωάννου τώρα. Ανεβάζουν τη διαφορά στο συν 15 παρακαλώ. 17 δευτερόλεπτα για τους Αλαντάλων. Τώρα Βαγγέλης. 3-2. Σηκώνεται, δεν θα το βάλει. Φινάλε. Δεν μετράει το σουτ. Μπήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι μετράει το σουτ του Ιωάννου. Δεν μετράει τελικά, κρίμα. Παρ' όλα αυτά μπήκε. Και έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με αυτό το άστοχο μακρινό σουτ. Στο χωσούτ βασικά, αλλά δεν μετράει. Επιστρέφουν οι πεντάδες και πάλι στο παρκέ. Ξεκίνησε να μετράει αντίστοιχα και το τέταρτο δεκαλεπτό. 60-45 το σκόρ υπέρ του Σοποτό. Έχουν πάρει μια πολύ καλή απόσταση τώρα πλέον οι γηπεδούχοι. Θέλει να την αυξήσει κι άλλο Κουκούλης. Το σούτ κατέληξε σε πάσα για τον Καρατζά. 62-45. Βαγγέλης. Βαγγέλης κρατάει. Στέκεται για δύο με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα στοχίσει. Μαμπάλης. Έξω νέο τρίποντο από τον Χουλιάρα, άστοχο και πάλι. Βαγγέλης. Γυρούκης έπαιξε με τον Μένεγα. Βλέπει αυτές τις επιλογές του γύρω του. Λαγός έκοψε ο Βαγγέλης, επέλεξε ο ίδιος να σουτάρει. Και τώρα Μπαμπάλης. Μπαμπάλης, με συγχωρείτε. Γιαννόπουλος, ωραία η πάσα του, έχει μείνει μόνος εκεί ο Κουκούλης. Το γράφει το 64-45. Λένε διαφορά έχει ξεφύγει για τα καλά. Στο συν 19 έχουν φτάσει οι γηπεδούχοι. Δείχνουν να ελέγχουν απολύτως τα πράγματα. Λίγο πριν τη λήξη του χρόνου τώρα της επίθεσης ο Καριοφίλης αστοχή. Μια μακρινή πάσα εξαιρετική του Μπαμπάλη για τον Άγγελο Γιαννόπουλο. Αυτός δείχνει και τον συμπαίκτη για αυτή την όμορφη ασίστ. 66-45. Βαγγέλης σε μια δική του προσπάθεια σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. 66-47. Καριοφίλης περνάει εκτός, αφανασάκος στη θέση του.
Όταν ο Βαγγέλης ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή. Αστοχή. Και τώρα ο Μπαμπάλης. Γιανόπουλος. Έχουμε επιθετικό φάουλ πάνω στον γυρού και έγινε. Βαγγέλης. Εδώ ο Αθανασάκος. Πες πάνω το Καρατζάς. Εκτελεί, αλλά είσαι καλά ο Αθανασάκος. Πάσα δεν θα περάσει από τον Βαγγέλη και πάλι στην επίθεση Αλανταλών. Έχει μείνει ολομόναχος ο Γυρούκης, δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του, τώρα παίρνει ο Χουλιάρας. Περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του, βλέπει απέναντι τον Χιουτακάκο. Και τώρα Χουλιάρας ξανά, τον Κουκούλη νωρίτερα, ο Κουκούλης είναι. Ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του, ο Αγγελογιαννόπουλος. Στα 4 δευτερόλεπτα θα περιστρέψει ωραία το κορμί του, πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 68-47. Βαγγέλης. Με το ένα χέρι δεν θα σημαδεύει σωστά. Ο Αθανασάκος πίσω από τα 6.75 εκτελεί και το βάζει. 68-50. Και ο Γιαννόπουλος. Δεν σταματάει με φάουλο ο Αθανασάκος. Και έχουμε και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out και συνέχεια με το σοπότο να έχει την επίθεση ενώ μπαίνουν στα τελευταία 6 λεπτά του παιχνιδιού. Υπενθυμίζω στο 68-50 βρισκόμαστε αυτή τη φορά. Αυτή τη στιγμή με συγχωρείτε. Το σκορ, Αγγελογιαννόπουλος με πλάτη. Έχει φτάσει στο 0 το χρονόμετρο, η μπάλα δεν είχε φύγει από το χέρι του Έγκαιρα. Και έτσι αλλάζει χέρια η κατοχή με τον Εκτενίδη τώρα. Να κρατάει, ψάχνει επιλογή, αφήνει στον Αθανασάκο. Κάνει αυτός προς τα μέσα, συγκρούστηκε με τον Καρατζά. Θα του πάρει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Βάλει την πρώτη. Θα μπει και η δεύτερη. Και το 68-52. Μπαμπάλης. Γελογιαννόπουλος με τον Στενίδη στην πλάτη του. Θα τον σπρώξει αντικανονικά, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Βαγγέλης αφήνει στον Εκτενίδη. Γυρούκης έπαιξε με τον Εκτενίδη, πάτησε γραμμή αυτός. Λάθος τώρα για τους Αλανταλούν. Γυρούκης. Αγγελογιαννόπουλος, με συγχωρείτε. Αστόχησε, ζητάει και αλλαγή, νομίζω ότι κουραστεί. Στενίδης, σταματάει την τρίπλα. Πέρασε η πάσα για τον Γυρούκη. Απλώνει το χέρι του αντικανονικά. Ο Κουκουλής και κάνει το φάουλ. Άλλαξαν 4 πρόσωπα από την πεντάδα του Σοποτό, μόνο ο Χουλιάρας έμεινε στο παρκέ.
Χαμένη δεύτερη, αλλά μαζεύει ο Βαγγέλης. Μπάλα πάει στον Αφανασάκο, είδε το κόψιμο του Βαγγέλη, του πέρασε την πάσα. Μένεγας κόβεται κανονικά. Ιωάννου. Ο Σοφιανόπουλος μπερδεύτηκε εκεί. Θέλησε να γλιτώσει τα βήματα, αλλά δεν είχε σε καλή θέση το κορμί του, δεν είχε καλή ισορροπία και έτσι πέταξε την μπάλα εκτός. Πενίδης, Πανασάκος, έπαιξε με τον Μένεγα. Ήψησε εκείνος για το γυρού και ανάποδο λέει. Δεν τον πρόλαβε ο Ιωάννου και τον βρήκε τώρα εκεί στην εκτέλεση, κάνοντας το φάουλ. Συμπληρώνονται έτσι και τα ομαδικά για το Σοποτό. Θα βάλει και τις δύο βολές του Γυρουκής. 68-55, διαφορά στους 13 πλέον. Ιωάννου, υποπίεση, θα το χάσει. Βαγγέλης ρίχνει ταχύτητα. Βγαίνει πάνω του Ογκόλια και κλέβει εξαιρετικά. Θα φύγει μέχρι το lay-up, θα το χάσει όμως. Πήγε εκεί να κάνει το αριστερό lay-up, δεν κατάφερε να φύγει την μπάλα στο καλάθι. Στη συνέχεια έχουμε νέο φάουλ από τον Ιωάννου και νέες βολές για τον Βαγγέλη. Σίδερο η πρώτη. Θα μένει και η δεύτερη, 0-2 από τον Βαγγέλη. Δεν αλλάζει και το σκορ. Γκολιάς. Το Σιανόπουλος το θέλει το σου, θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 71. 55. Βαγγέλης, ωραία πάσα του. Μένεγα στα κοπή στα ίσα από τον Ιωάννου. Ο ίδιος κατεβάζει. Βγάζει την επίθεση τώρα το Σοποτό. Ο Ψαλιδόπουλος ανενόχλητος. Δεν θα μπει τώρα η μπάλα στο καλάθι. Ζητάει ο Εκτενίδης ο οποίος έχει φύγει μπροστά. Εκείνο θα πάει η μπάλα. Θέλησε να παίξει με τον Βαγγέλη, δεν βγήκε συνεργασία. Και τώρα Ψαλιδόπουλος με αρκετά μέτρα. Σοφιανόπουλος, φασάρι στον Χουλιάρα, πετάει κατευθείαν εκείνο στην μπάλα και θα σκοράρει. Έλεξε εδώ να πασάρει ο Σοφιανόπουλος. Παρόλο που είναι ζεστός, έλεξε την assist για τον Χουλιάρα, ο οποίος βρισκόταν πιο κοντά στο καλάθι. 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Ανανέωνε το ρολόι, έχουμε πόδι από τον Σοφιανόπουλο. Θανασάκος. Πήρε και πάλι χέρι με χέρι. Βαγγέλης γυρίζει ωραία, σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ. 73-57. Πάλι για τη συμπληρωματική βολή. Θα έρθει το έμεσο τρίποντο για το 73-58. Ο Γκόλιας τώρα πήρε ένα σούτ από μακριά. Πάσα φτάνει στον Γιρούκη. Δεν θα του κάνει το χαδερή μπάλα εκεί μετά από μια περιπέτεια. Κατέληξε εκτός καλά αυτή τελικά. Σαλιδόπουλος, Γιάρας, δεν βιάζεται. Αγκή κοντρά σε δύο αντιπάλους, μαζεύουν οι κόκκινοι. Πενίδης,
Ζητάει έξω ο Αθανασιάκος, ο οποίος έρχεται εκεί με φόρα. Αστοχή στην προσπάθειά του. Και τώρα και πάλι Χουλιάρας. Μας έφτασε στον Γκόλια, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 75-58. Βήμα πίσω, εκτέλεση για δύο από τον Βαγγέλη. Ο ίδιος μάζεψε. Μένεγας τώρα με χώρο. Θα πετάξει την μπάλα, θα πει στο καλάθι αυτή. 75-60. Τελευταίο λεπτό και επίσημα τώρα στο παιχνίδι. Οδεύουμε προς το φινάλε. Με τόσο ποτό να είναι αυτό που θα πανηγυρίσει από την πρώτη του νίκη στο κύπελο και στη νέα σεζόν γενικότερα. Θα ξεκινήσουν με νίκη έτσι τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στη σημερινή γηπεδούχη. Άστοχο το σούτ από τον Ιωάννου. Βενίδης. Πάει προς τα μέσα, αφήνει έξω. Γυρούκης θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Ιωάννου μαζεύει. Καλιδόπουλος. Πουλιάρας, αστοχή. Ο Αθανασάκος, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Βαγγέλης θα το πάρει το σούτ, δεν θα το βάλει. 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Αθανασάκος από την κορυφή. Ούτε τώρα. Βαγγέλης γυρίζει με το δεξί σκοράρι για το 75-62. Φινάλε λοιπόν στο παιχνίδι. Νίκη για το Σοποτό. Θα επικρατήσει με 75-62 επί των Αλαντάλων στην πρεμιέρα του κυπέλου.